Δημήτρη μου. Έχεις ένα χαριτωμένο καροτσάκι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Περιποιημένο. Εσύ είσαι κατά την περιποιημένη. Έχεις φορέσει το ίδιο φουτεράκι που φορέσεις και χθες. Το οποίο το βρίσκω άκυρο. Δεν έχω καλύτερη λέξη να πω. Γιατί λαϊκή άκυρο. Άκυρο για μας. Ναι. Έτσι. Είχα κάτι άλλο πίσω, αλλά το άλλαξα τελευταία στιγμή. Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Εμένα και αυτό μου άρεσε. Ναι. Εσένα σου άρεσε, απλά και εμάς μας άρεσε και το βαθμολογήσαμε ανάλογα τη μέρα που το είδαμε. Ναι. Σήμερα δεν μπορούμε να το βαθμολογήσουμε ανάλογα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο... Δηλαδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το ίδιο ρούχο μέσα στην εβδομάδα. Όχι εδώ. Ναι. Αλλού. Η τηλεθεάτρια που μας βλέπει όμως, που δεν έχει την ευχαίρεια να αγοράσει και άλλα ρούχα, μπορεί να θέλει ένα κομμάτι να το συνδυάσει και με άλλα πράγματα. Επειδή το να το φορέσει και βράδυ και μεσημέρι. Έλλη μου, πρωί. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί δεν έχουν όλοι χρήματα για να αγοράσουν συνέχεια ρούχα. Επίσης, Έλλη μου, να σου πω οι τηλεθεάτριες. Υπάρχουν τηλεθεάτριες που δεν έχουν χρήματα και είναι σεβαστό. Υπάρχουν τηλεθεάτριες που έχουν χρήματα. Και υπάρχουν... αυτές που έχουν φοράνε το ίδιο κομμάτι. Επίσης, έχω να σου πω ότι ο κόσμος καλό είναι να γνωρίζει όπως το γνωρίζει ότι εσείς εδώ παίρνετε ένα ποσό. Να το αξιοποιείτε σε αγορές για να μας τις παρουσιάζετε. Όπως επίσης έχετε το δικαίωμα να δανειστείτε ρούχα από φίλες σας ή πιο πολλές δανείζεστε και από καταστήματα, από τις θείες σας, από τα ρούχα που είχατε ήδη στην ντουλάπα σας. Οπότε όταν έρχεσαι δύο μέρες με το ίδιο φούτερ που εχθές έβαλες σε άλλη περίσταση και σήμερα το φοράς τηλεϊκή και να μας λες ότι οι τηλεθεάτρες δεν έχουν χρήματα να αγοράζουν κάθε μέρα τα ίδια. Δεν είπα ότι δεν έχουν. Υπάρχει όμως κόσμος που δεν έχει μπορεί να το κάνει. Αγάπη ακόμα μου, γλυκιά, και αυτές που εσύ έχουν εδώ, όμως, το κάνουν εσύ αυτό. Δηλαδή μας δείχνεις τώρα ένα υποδειγματικό τρόπο. Για να φορέσει κάποια αυτό τον γκρι φούτερ εχθές που πήγαινες για ποτό, δεν θυμάμαι που πήγαινες. Θα εστιάσουμε στο φούτερ ή στο γενικό look που έχω κάνει σήμερα για να μήπως ξέρω. Μήπως θέλεις να μην μιλάμε καθόλου. Όχι, σας ρωτάω. Μήπως θέλεις την άποψή σου. Μήπως θες να... Μα σου λέω την άποψή μου. Μα και εσύ ρωτάς. Μήπως εστιάσεις ένα φούτερ. Μισό λεπτό ρε. Γιατί σε πειράζει, εσύ δεν το βάλες. Η πρότασή σου δεν είναι το φούτερ. Συγγνώμη κιόλα, Έλλη μου, που συζητάμε. Ας εστιάσουμε στο φούτερ. Έλλη, κοίταξε να δεις, φοράς τρία ρούχα. Δεν είναι σωστό αυτό και το να αντιμιλάς και να προσπαθήσεις να επιχειρηματολογείς σε κάτι το οποίο εχθές το πρότεινες και το ξαναπροτείνεις και σήμερα είναι λάθος. Το αντιμιλάς είναι πολύ άσχημη λέξη. Δεν αντιμιλάω. Α, απαντάω. Απαντάς. Δεν απαντάς. Η δική μου η αίσθηση... Τι κάνατε δηλαδή. Η αλήθεια ήταν ότι αντιμιλάς λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείς ξέφυγε κιόλας. Δεν έγινε και τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι εσύ... Εντυπωσιάζεσαι με το γεγονός ότι στα τρία ρούχα ασχολούμαστε με το ένα, εντυπωσιάζομαι και εγώ πίσω. Πραγματικά δηλαδή. Έχεις βάλει μια φούστα και μια μπλούζα, να μην μιλήσουμε για την μπλούζα δηλαδή. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα κι εμείς. Άρα λοιπόν το βρίσκω πάρα πολύ λάθος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα γιατί φρόντισες να μην έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου η κορδελίτσα που έχεις βάλει στην τσάντα σου από πίσω. Γιατί είναι σαν να μην εμπιστεύεσαι το design και τη δημιουργία της τσάντας και επίσης και κόστησες και κάτι παραπάνω. Δεν το έκανα εγώ, ήταν έτσι τσάντα. Α, ήταν έτσι τσάντα. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό εκεί και δεν ταιριάζει και εκείνη η κορδελίτσα που είναι στην τσάντα με την κορδελίτσα που έχεις βάλει στα μαλλιά. Δεν θέλουμε να είναι ταιριαστές, αλλά τουλάχιστον να έχουν κάποια σχέση αυτά εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο, Ρεσιέλη. Και είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι έβαλες το ίδιο φούτερ. Ξεκάθαρα. Ένα. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Λοιπόν, Έλλη,